Επιστροφή με τους κερδισμένους, με εσάς που θα πάτε απόψε στο υπέροχο αυτό έργο. Και ειλικρινά προσπαθώ να βρω τρόπο να έρθω κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω αυτή την παράσταση. Η Στυλιανή Μαγκανιτίδου, η Αλεξάνδρα Μουλότσιου, η Χριστίνα Χαμελίδου. Είστε εσείς τρεις κυρίες που έχετε κερδίσει και θα πάρετε τον καλό σας, την καλή σας, για να πάτε απόψε στην πολύ καλή, στην εξαιρετική αυτή παράσταση, όπου το κοινό αποφασίζει για την έκβαση της δίκης. Εμείς πάντως βγάλαμε την ετοιμιγωρία που έχει να κάνει με το ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Τέλος, είναι απόφαση αυτό. Δεν μπορεί να παρεκκλίνει κανείς. Είναι απόφαση και θα χτυπήσω. Τάγκ! Θα χτυπήσω και το σφυράκι. Οπότε λύεται η συνεδρία σε λίγο και το κουδουνάκι. Κυρίες και κύριοι, να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο από όλη την ομάδα του Τα Λέμε και τη Βεργίνα Τηλεόραση. Όλους εδώ, τεχνική, σκηνοθέτης, οι δημοσιογράφοι, οι reporters, όλοι σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα κλείσουμε με απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή του Στέργιου Καλόγερου σχολιάζοντας την επικαιρότητα, με τον οποίο το βράδυ, 8 και 4, έχετε ραντεβού. Γεια σας. Ακούσαμε ότι υπάρχει πλέον σχέδιο, εθνικό πρόγραμμα στήριξης των δυνάμων και της μεσαίας τάξης, με αναδρομική επιδότηση έως 60% αναδρομικά από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάιο, αλλά με πλαφόν τα 600 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός, με αυτά που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση, ουσιαστικά σύμφωνα με τον ίδιο τίθεται εκτός πραγματικότητας όλη αυτή η μεγάλη αύξηση που έχουμε υποστεί όλοι μας το τελευταίο διάστημα. Αυτή η περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως είπε, ουσιαστικά τελειώνει. Βέβαια να πούμε ότι είναι ένα καλό μέτρο, για να μην λέμε μόνο αρνητικά. Είναι ένα γενναίο μέτρο, ανακουφίζει τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο, ανακουφίζει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, ιδίως τα φτωχά νοικοκυριά, όμως θα ήθελα προσωπικά και φαντάζομαι και εσείς να επιστραφεί πίσω στους πολίτες το σύνολο του ποσού της ρήτρας αναπροσαρμογής. Εδώ θα ήταν ακόμη καλύτερο, αυτό είναι και είναι αυτονόητο, γιατί πήρε πάρα πάρα πολλά τα χρήματα. Γιατί θα γίνει με τους επαγγελματίες, γιατί ναι μεν θα πάρουν τα μικρά νοικοκυριά τα 600 ευρώ, οι επαγγελματίες θα πρέπει να βάλουν την αύξηση τα προϊόντα, να αυξηθούν δηλαδή και άλλο τα προϊόντα. Όμως, επειδή όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας, να πούμε ότι κατά την άποψή μου είναι ένα πρώτο θετικό και καλό βήμα, είναι θετικό, κάθε προσφορά προς τους καταναλωτές, προς τους Έλληνες πολίτες από την κυβέρνηση είναι καλοδεχούμενη, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα κοστοβόρο πρόγραμμα, φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία θα χρειαστεί να γυρίσουν πίσω, όμως και πάλι βλέπουμε ότι οι πάροχοι και η παραγωγή ενέργειας κερδίζουν. Είπε ο πρόεδρος της κυβέρνησης πως θα φορολογηθεί το 90% από τα υπερκέρδη, το 10% όμως και πάλι είναι πάρα πολύ. Γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πολλά είναι τα κέρδη, πολλοί βγάζουν υπέρογκλα κέρδη από κάποιες κινήσεις που κάνανε. Ο κόσμος πληρώνει και μην ξεχνάμε η βενζίνη στην Ελλάδα 2 ευρώ και 10 και 15 και 20 λεπτά ανάλογα την περιοχή που είσαι, ανάλογα την περιοχή της χώρας στην οποία βρίσκεσαι, ενώ η Κύπρος που προμηθεύεται βενζίνη και πετρέλαιο από την Ελλάδα, η βενζίνη εχθές που ήμουν στην Κύπρο 1,47. 1,47 στην Κύπρο που εισάγει από την Ελλάδα τα καύσιμα. 2 ευρώ και στην Ελλάδα. Τελικά ποιος εσχροκερδεί σε αυτή τη χώρα? Μήπως το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα την ώρα που δεν πρέπει από πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα? Λέω, μήπως τελικά το κράτος κερδίζει πέραν από ποσά, στραγγίζοντας σε κυριολεξία τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να συνεισφέρουν? Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Όμως πριν πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα όσα θα συζητήσουμε συνέχεια με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Ελληνικής Δύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να πούμε ότι αυτά που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός είναι ένα καλό βήμα, είναι μια ανακούφιση, μικρή μεν, αλλά είναι μια ανακούφιση. Περιμένουμε και το επόμενο βήμα με το οποίο θα μπορέσουν να ανακουφιστούν περισσότερο και οι ιδιώτες και τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι είπε σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
αδίωκτο. Ουδείς τους ελέγχει, ακούστε εδώ, ουδείς τους ελέγχει, μπορεί να τους ελέγξει, δεν τους ελέγχει κανένας. Ακαταδίωκτο το σουρού. Και γιατί ακαταδίωκτο, το διαβάζω, για να ξέρετε. Εδώ είναι. Υπήρχε νόμος για πειθαρχική ευθύνη των μελών του ΕΣΥΡΟΥ. Νόμος 2863 του 2000. Τον κατήργησε το ΠΑΣΟΚ το 2002, νόμος 3051 του 2002. Και ενώ νόμο αναφορικά λέει με τη μη πειθαρχική ευθύνη των μελών του ΕΣΥΡΟΥ, δηλαδή ο κ. Κουτρουμάνος και η παρέα του, δεν ελέγχονται από κανέναν. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Αυτό είναι το κράτος που οικοδομήσατε. Και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλοι που έχουν ακαταδίωκτο. Δεν θα πω για τους γιατρούς κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα της πανδημίας. Γενικά υπάρχει το ακαταδίωκτο και η αίσθηση της ατιμωρησίας των ελίτ της χώρας. Υπάρχουν οι ελίτ. Στην ελίτ είναι ο κ. Κουντρουμάνος του ακαταδίωκτου. Όλοι λοιπόν ζητήσαν την παραίτησή του. Γιατί δεν παραίτηθηκε? Δεν έχει την ευτυχία να παραίτηθεί. Δεν παραίτηθηκε. Και ακούστε τι μου είπε η δικαστής, εμένα προσωπικά όταν με κάλεσε. Στις αποφάσεις δεν υπάρχει ανθρωπιά αλλά μόνο νόμος. Ποιος το λέει? Ο κύριος ακαταδίωκτος. Μου είπε εμένα, όταν με κάλεσε και πήγα εγώ στο σουρού, και θα σου πω γιατί, ότι στις αποφάσεις κύριε Τραγκάκη δεν υπάρχει ανθρωπιά αλλά μόνο νόμος. Ο άνθρωπος παραβιάζει καθημερινά την νομιμότητα γιατί δεν βάζει κυρώσεις σε κανένα μεγάλο κανάλι και δεν έλεγε τα κανάλια, μου μίλησε για νομιμότητα. Λοιπόν, αυτά είπε σήμερα ο Κυριάκος Βεβλόπουλος. Και θέλω να ακούσουμε και το άλλο το βιντεάκι, που είναι μερικά δεύτερα παρακαλώ, τα οποία έχουν να κάνουν με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μόλις είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και το άλλο βιντεάκι, γιατί σε λίγο και με τον κύριο Ριζούλη εδώ θα μιλήσουμε για τι η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, πίσω από απίθανες χώρες, ακόμη πίσω και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία και κάποιες χώρες στην Αφρική. Η κατάσταση είναι τραγική, γιατί προσωπικά εγώ έχω δεχθεί πάρα πολλές διώξεις και από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα σας πω λίγο χαρακτηριστικά, σε λίγο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει σε δίκη που με οδήγησε ο υπερήλικας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής, ο 80 χρονών και κάτι κύριος Βαγιονάς, ζωή να έχει και να του δίνει ο Θεός, που όταν πήγα εγώ στο δικαστήριο και κατηγορούμουν, γιατί λέει, ενώ είπα σε εκπομπή ότι βουλευτής Χαλκιδικής μοίραζε αρνιά, ο Βαγιονάς νόμιζε ότι ήταν αυτός. Και με πήγε στο δικαστήριο, ενώ δεν είχα κατανομάσει πουθενά. Και όταν με κάλεσε κυρία Πρόεδρος και μου λέει, γιατί είπατε για τον κύριο Βαγιονά, λέω, μα εγώ δεν έχω πει ποτέ τη λέξη Βαγιονάς. Ξέρουμε εμείς, λέει, ξέρουμε, τον Βαγιονά εννοούσες. Πού το ξέρετε, κυρία Πρόεδρε? Ξέρω εγώ τον Βαγιονά εννοούσες. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, γι' αυτό και πηγαίνουν και στα ευρωπαϊκά όργανα. Γι' αυτό και είμαστε στην 108η θέση, 38 θέσεις κατρακυλήσαμε. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο με τον Δημήτρη Ριζούλη. Έχει δίκιο ο Βελόπουλος για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ακούστε να δείτε τι ακόμη λέει. Πόσο περήφανοι είστε, κύριε Κουτρουμάνο, και οι υπόλοιποι εδώ εργαζόμενοι που αμέσως δημόσιοι υπάλληλοι. Πόσο περήφανοι είστε για αυτά. Πραγματικά πόσο περήφανοι. Όχι, δεν θα μιλάτε εδώ και δεν με διακόπτε. Όπως μου κάνετε εσείς όταν έρθω στο σουρού. Δεν θα με διακόπτε. Θα σέβεστε τον βουλευτή. Είστε κρατικοί υπάλληλος. Το καταλάβατε, εγώ με αρετός. Έχει διαφορά. Λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όντως και από μένα και από τη Βεργίνα πλέον, ο νομικός σύμβουλος ο κ. Καραγιαννακίδης καταθέτει μέχρι την Τετάρτη μηνυτήρια αναφορά και αγωγή για όλα όσα έχουν συμβεί. Και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτά που λέει ο κ. Βελόπουλος, εγώ τα σπάζομαι. Ήδη το ΣΤΕ ακύρωσε αποφάσεις προστήμων του ΕΣΥΡΟΥ, επέβαλε και να πληρώσει και τα διοικητικά πρόστιμα, κάποια 900 ευρώ, πώς λέγονται αυτά, νομικά μπορεί να κάνω και λάθος, μας τα πει ο Καραγιαννακίδης και αυτά. Αλλά προσέξτε, το 2002 το κόμμα της ελπίδας της Ελλάδας, το κόμμα που μας οδήγησε στην καταστροφή για μένα και λέγεται ΠΑΣΟΚ, που καταχρεώθηκαν οι ίδιοι, φάγανε όσα φάγανε, λαδωθήκανε και τα λοιπά και τα λοιπά, ο κόσμος το έχει τούμπανο, κατήργησε, λέει, τον νόμο και να μην υπάρχει πειθαρχική ευθύνη των μελών του ΕΣΥΡΟΥ. Έκτοτε δεν μιλάμε εδώ για δημοκρατία όπως την αντιλαμβάνονται οι ξένοι. Εδώ έχουμε μια δημοκρατία που την αντιλαμβάνεται διαφορετικά το πολιτικό σύστημα. Κύριε Σιμίτη, κύριε Βενιζέλο, κύριε που κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Το καταδίωκτο λοιπόν έχει το ΕΣΥΡΟΥ. Ευελπιστώ τις επόμενες ημέρες να φιλοξενήσουμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή για να μας πει όλα αυτά τα οποία γίνανε στη Βουλή σήμερα.